Και λοιπόν, θέλω να σας αφιερώσω όλο το χρόνο προκειμένου να ακούσουμε τη δική σας ιστορία. Ναι, είμαι μια γιαγιά που έχω γνωματεύσει κι εγώ πολλές γνωματεύσεις από την κυρία, από τη συγκεκριμένη κυρία. Έχασα το παιδί μου. Το γιο και σας. Το γιο μου, 42 χρονών. Και έχασα και το εγγόνι μου. Γιατί απομακρύνθηκε η νύφη μας από κοντά μας, δεν ήθελε να έχουμε επαφές. Και αναγκάστηκα, μας έκανε φραγή στα τηλέφωνα. Σηκωθήκαμε και πήγαμε. Έφυγε από εκεί που έμενε, στο σπίτι της, πήγε αλλού. Πήγαμε τα Χριστούγεννα να δούμε από μακριά το παιδί, να το πάμε κάτι δωράκια. Όταν έφυγε ο γιος σας από τη ζωή, τι ηλικία είχε το εγγόνι σας? 6 χρόνια. Μέχρι τότε είχατε σχέσεις με το εγγονάκι σας? Κάθε μέρα τον έβλεπα, και το πρωί που πήγαινε σχολείο και το μεσημέρι που γύρναγε. Και τα παιδιά μου, με τα δύο εγγόνια μου τα άλλα, έχω άλλα δύο εγγόνια μεγάλα. Είχε από τον άλλο γιο. Από τον άλλο μου γιο. Πάρα πολύ καλές οι σχέσεις τους. Ειδικά με τη μικρή ήταν πολύ κολλημένος. Σιγά σιγά όμως άρχισε να τον απομακρύνει από όλους μας. Έφυγε. Ζητήσαμε να πάμε να τον δούμε. Έφυγε από τη γειτονιά. Ζητήσαμε να πάμε να τον δούμε. Και μας έκανε φραγή τα τηλέφωνα. Και αναγκαστήκαμε, πήγαμε χωρίς να ξέρει, με τα δωράκια μας να δώσουμε στο παιδί. Κάλεσε το 100. Η νύφη σας. Ναι. Και από εκεί και ύστερα ξεκίνησα και τις έκανα ασφαλιστικά να αρχίσω να βλέπω το παιδί. Κάναμε τα ασφαλιστικά με τον πρώτο δικηγόρο που είχε, γιατί μέχρι σήμερα είχε αλλάξει 4 δικηγόρους. Με τον πρώτο δικηγόρο που είχε πήρα μια καλή προσωρινή βέβαια απόφαση. Είχα δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί και αναγκάστηκε να κάνει άρση της φραγής. Μιλήσαμε με το παιδί, πολύ καλή επικοινωνία, χαρούμενος, ότι το ρωτήσαμε πάει σχολείο, τι κάνει, με τα άλλα τα εγγόνια μου κάναμε μια ομάδα και μιλήσαμε όλοι μαζί. Μετά από λίγες μέρες άρχισε το παιδί να μην θέλει να μιλήσει. Μετά μου έβγαζε έναν τοίχο να βλέπω. Μετά έβγαινε στη γωνία μου, έλεγε δεν θέλω να σου μιλήσω. Έκανα τα ασφαλιστικά. Με τον πρώτο δικηγόρο είπα πήρα πολύ καλή απόφαση. Όμως τον έδιωξε τον πρώτο. Πήγε στο δεύτερο. Και στο δεύτερο άρχισα να έχω γνωματεύσεις από την κυρία. Γνωματεύσεις. Μισό λεπτό. Πάει στο δεύτερο δικηγόρο, ο οποίος δικηγόρος την χάνει να είναι. Ο δεύτερος όχι. Ο τρίτος. Να, ο τρίτος. Είναι ο συγκεκριμένος. Ωραία. Πάμε στο δεύτερο, δικηγόρο. Τι γνωματεύσεις έχετε εσείς? Έχω 3 γνωματεύσεις της κυρίας. Από τη συγκεκριμένη κυρία. Βεβαίως. Στο σύνολο έχω 7. Συγκεκριμένη κυρία ψυχολόγο. Στο σύνολο σε ένα χρόνο μέσα. 7. 7. Χωρίς να τη γνωρίζει. Σας είδε από κοντά? Όχι ποτέ. Να ακούσουμε όμως λίγο την κυρία Ανατολίτη. Τι λένε αυτές οι γνωματεύσεις? Παιδιά, εγώ σήμερα. Αυτές οι γνωματεύσεις. Ανατριχιάζω. Νομίζω ότι εξαιτίας των γνωματεύσεων έχω χάσει το εγγόνι μου. Τι λένε οι γνωματεύσεις, αγαπητοί μου κύριε? Λένε ότι το παιδί όταν ακούει για την πατρική γιαγιά χάνει τον ύπνο του, έχει νυχτερινή ενούρηση. Όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια συμπτώματα. Συνεχίστε κυρία. Δεν θέλει να πάει στο σχολείο. Δεν θέλει να μιλήσει με τη γιαγιά. Δεν θέλει τους συγγενείς. Δεν θυμάται τους συγγενείς. Και δεν θυμάται ούτε καν τα ονόματα των συγγενών. Δεν ξέρω τους συγγενείς. Γιατί με ενοχλούν τον μπαμπά μου οι συγγενείς? Δεν τους γνωρίζω, δεν τους θυμάμαι καν, ούτε τα ονόματά τους δεν ξέρω. Και αυτά τα βεβαιώνει η ψυχολόγος. Η συνάδελφος της. Όχι, σας παρακαλώ. Αγαπητής. Ότι φοβάται. Δεν μου κάνει την τρίγκερ. Ναι. Λέει μέσα ότι πρέπει το παιδί να απομακρυνθεί από την πατρική γιαγιά. Γιατί έχει μίσος πολύ για την πατρική γιαγιά. Γιατί μετά εγώ που πήρα τα μέτρα, που πήρα την απόφαση, ξεκίνησα να πάω να γίνει εφαρμογή. Τα οποία δεν έγινε ποτέ η εφαρμογή βέβαια των μέτρων. Και αρχίσαμε να πηγαίνουμε στην αστυνομία και σε αυτά. Και έλεγε το παιδί ότι η γιαγιά μου θέλει να κλείσει τη μαμά μου φυλακή. Και αυτό του είπε. Αντιλαμβάνεστε. Αυτά. Πήγαμε να τον δούμε και κατέβηκε όλη η παρέα, οι συγγενείς μαζί, και το παιδί δεν ήθελε να έρθει μαζί μας. Κλήθηκε η αστυνομία, φτάσαμε να τρέχουμε στα τμήματα και σε αυτά. Τέλος πάντων,
κάθε φορά που είχαμε το δικαστήριο, παρουσιαζόταν και η γνωμάτευση της κυρίας. Η οποία σας είχε εξετάσει, κυρία Ανατολίτη μου, αγαπητή μου γιαγιά. Και φαντάζομαι ότι δεν εξέτασε ούτε τον εγγονό μου. Πιστεύω ότι δεν εξέτασε ούτε τον εγγονό μου. Σε άλλη γνωμάτευση μέσα, περιγράφει πάλι ότι το παιδί στο άκουσμα της γιαγιάς δεν θέλει να βγει από το σπίτι, δεν θέλει, φοβάται να βγει στην παιδική χαρά, φοβάται. Περιγράφει ότι τον έβαλε να κάνει μια ζωγραφιά, να αποτυπώσει το συναίσθημά του και έκανε τη γιαγιά κάτω να τη χτυπάει ένας μεχμηρό αντικείμενο και να παρακαλάει αυτός και να λέει να πεθάνει η γιαγιά μου, να τη σκοτώσει και να πάει στην κόλαση. Αυτά τα υπέγραφε μία αξιωματική αστυνομία. Δεν μπορώ, ρε. Χωρίς να την έχει δει ποτέ αυτή την κυρία. Στο τέλος κάθε γνωμάτευσης... Δεν έχει δολοφονήσει ψυχές. Ακριβώς. Στο τέλος κάθε γνωμάτευσης έχει... Συμπέρασμα. Η ψυχολόγος, το βιογραφικό της ψυχολόγου... Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας. Ναι. Η ηγεσία θα πρέπει άμεσα να πάρει. Σταμάτα ρε Θανάση, ποια ηγεσία ρε, ηγεσία, ποια ηγεσία ρε Θανάση. Αν υπήρχε ηγεσία, κύριε Καθερινόπουλε, αυτό θα είχε σταματήσει στο πρώτο μήνα. Ποια ηγεσία ρε Θανάση, γιαγιά, δεν μπορεί να δείτε γόνη της. Καθόλου. Τίποτα. Αυτοί που την προστάτευαν. Μετά παραπονιόμαστε γιατί ο κόσμος έχει αυτή τη συμπεριφορά για τις δομές, για το κράτος. Αυτό που περιγράφει είναι τερατώδες. Έκανε ανάκληση των μέτρων. Πήγαμε στο δικαστήριο, μου μείωσε τα δικαιώματα κάποια πρόεδρος, τον έδιωξε τον δεύτερο δικηγόρο και πήγαμε στον κύριο που είναι αυτός πάλι, που έχω πάλι τρεις γνωματεύσεις με αυτόν. Πάλι της κυρίας ψυχολόγος. Βεβαίως. Είναι αυτός που είναι ο σύζυγος της δικαστή. Ναι. Μάλιστα. Τρεις γνωματεύσεις, στις οποίες συνεχίζει να λέει ότι το παιδί πρέπει να απομακρυνθεί από την πατρική οικογένεια, γιατί του δημιουργεί ψυχολογικά τραύματα. Πρέπει, ένα διάστημα είπε ότι να πηγαίνει η γιαγιά και να συναντηθούν σε υπαίθριο χώρο για να επανέλθει η επικοινωνία τους, ενώ εγώ δεν είχα με το παιδί πρόβλημα. Έλεγαν βέβαια ότι δεν τη γνωρίζει. Περιγράφει και ψυχολόγος μέσα. Συγγνώμη, η σχέση σας πριν φύγει ο γιος σας με το παιδί. Καλές, μια πολύ καλές. Αυτό στο δικαστήριο δεν τους έκανε κάτι. Όχι, όχι δεμένες, κολλημένες, αλλά καλές, πολύ καλές σχέσεις. Ναι, γιατί δεν επηρεάζει με όλες, το παιδί. Προφανώς τέτοιος άνθρωπος επηρεάζει και το γιο σας. Με όλους τους συγγενείς. Με τα παιδιά μου, με τα εγγόνια μου, ειδικά με την εγγονή μου, πάρα πολύ. Ερχόταν τα παιδιά, τα μεγάλα μου παιδιά, είναι στη Θεσσαλονίκη ο μεγάλος μου γιος. Ερχόταν τα παιδιά το καλοκαίρι και όσο καιρό καθόταν ένα μήνα η εγγονή μου, πήγαινε κάθε βράδυ, έπρεπε να τον κοιμήσει τον Κωνσταντίνο και μετά την έπαιρνε ο γιος μου και την έφερνε στο σπίτι μου να κοιμηθεί. Λέει μέσα, περιγράφει η κυρία ότι το παιδί δεν γνωρίζει τους συγγενείς του μπαμπά, δεν ξέρει, δεν είχαν σχέσεις. Συγγνώμη κυρία Ανατολίτη, πόσα χρόνια έχετε να δείτε τον εγγονό σας? Τώρα πήγα τελευταία φορά τον Νοέμβριο, πήγαινα πολλές φορές τα πρωινά, σηκωνόμουν από το σπίτι 5.30 ώρα και πήγαινα εκεί που μένει και έβλεπα το παιδί που το έπαιρνε το σχολικό. Και γι' αυτό με κατηγόρησε ότι πήγαινα. Και συνέχισε να πήγα στο σπίτι. Της έκανε μήνυση για αρπαγή επειδή πήγε να δει το εγγόνι της. Πήγα ένα μεσημέρι που ερχόταν από το σχολικό. Με το σχολικό πήρα ένα δώρο και πήγα. Και κάλεσε το 100. Έφυγα βέβαια. Δεν τον ακούμπησα τον μικρούλι. Γιατί ήταν η αδερφή της και μόλις με είδε άρχισε να τον φωνάζει να τρέξει να κρυφτεί. Με κατηγόρησε ότι πήγα να κάνω αρπαγή και φτάσαμε στο δικαστήριο με γνωμάτευση της κυρίας πάλι
ότι η γιαγιά είναι επικίνδυνη για απαγωγή. Ναι, δεν είναι για γέλια, όχι, είναι, όχι. Είναι για κλάμα. Ναι, εγώ έχω βουρκώσει. Είναι ντροπή. Της αστυνομικού εδώ, Πέτρο. Είναι ντροπή. Αυτό είναι το θέμα. Και όταν παρουσιάζεται στο δικαστήριο μια τέτοια γνωμάτευση, μισό λεπτό, μια τέτοια γνωμάτευση, ο δικαστής λέει είναι της αστυνομίας, είναι αξιολογημένη. Ακριβώς. Έχει παραπάνω προσόντα. Αυτή είναι η ψυχολογία του δικαστή. Η κυρία, όλα αυτά η οποία σήμερα καθόταν απέναντί μου και μηδιούσε, έτσι. Δυστυχώς. Εδώ έχει ευθύνες και ολόκληρη η αστυνομία, με συγχωρείτε. Έχει ευθύνες και η αστυνομία. Και η φυσική και η πολιτική ηγεσία. Και δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που την προστατεύανε. Και οι υπηρεσίες, κύριε Καταρινόπουλε, οι υπηρεσίες, όταν πηγαίνουν και καταγγέλνουν τέτοια γεγονότα, οφείλουν να ερευνούν και τη μία πλευρά και το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο ζει το παιδί, και το οικογενειακό περιβάλλον του πατέρα. Δεν έχει λόγο να εμπλέκεται αξιωματικός αστυνομίας σε υποθέσεις ιδιωτών. Τι είπατε? Αυτό ακριβώς. Δεν έχει ρόλο και λόγο αξιωματικός της αστυνομίας επιστήμονας να μπερδεύεται σε υποθέσεις ιδιωτών. Τι είπα να πει αυτό? Δεν είναι κοινωνική, δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί. Ως ιδιώτης δεν έχει κανένα ρόλο. Άλλο αυτό. Ως ιδιώτης. Μιλάω σαν δημόσιος λειτουργός. Έρχεται κάποιος πολίτης στο αστυνομικό τμήμα και καταγγέλει ότι η γιαγιά πάει να μου αρπάξει το παιδί. Συμφωνεί? Ναι. Πολύ ωραία. Αυτό δεν πρέπει να ερευνηθεί και από τις δύο πλευρές. Να ειδοποιηθεί μια κοινωνική υπηρεσία. Εδώ πέρα υπάρχουν γνωματεύσεις, Τζόρτζια. Τζόρτζια, τι λες. Εδώ πέρα είχαμε 7 γνωματεύσεις. Την οποία τη χαρακτήριζαν την κυρία Ανατολίτη, τη γιαγιά. Αυτή τη γλυκύτατη γιαγιά. Επικίνδυνη για απαγωγή. Τι μου λες τώρα? Καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε? Καταλαβαίνεις με ποιους τα έχουμε βάλει? Καταλαβαίνεις γιατί μία μέρα πριν τη σημερινή ημέρα και τη σημερινή εκπομπή μας έσυραν στα δικαστήρια? Καταλαβαίνεις γιατί προσπάθησαν να μην προβληθεί ποτέ αυτή η εκπομπή? Καταλαβαίνεις γιατί ζούμε αυτά τα οποία ζούμε? Καταλαβαίνεις ότι μέσα υπάρχουν και συλλειτουργοί της δικαιοσύνης και λειτουργοί της δικαιοσύνης, οι οποίοι τις παρήχανε μέσω επίσημων στοιχείων τα οποία υπάρχουν κάλυψη, να τη βγάλουν λάδι. Γιατί ελέγχονται και αξιολογούνται. Και έχει φυσικά το τεκμήριο της αθωότητας. Έχει το τεκμήριο της αθωότητας. Το λέω για 1000 φορά σήμερα. Και επιτρέψτε μου την οργή. Και την αγανάκτηση, την ανθρώπινη αγανάκτηση. Γιατί αυτή η γιαγιά, δεν έχει κανείς μάλλον το δικαίωμα σε αυτή τη γιαγιά να στερήσει το εγγονάκι της. Γιατί είναι το μόνο το οποίο της έχει απομείνει μετά τον αδόκητο χαμό του γιού της. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν το καταλαβαίνει η ψυχολόγος όμως. Γιατί η μάνα το καταλαβαίνει. Εγώ πιστεύω... Η μάνα το καταλαβαίνει. Μπορούμε να πούμε λίγο στις μάνες ότι τα παιδιά, αγαπημένες μανούλες, να κοιτάω και την κάμερα με φρά, δεν είναι προέκταση του χεριού σας. Πρέπει να δεν μπορείτε να το διαμορφώσετε όπως θέλετε και να μεταφέρετε. Τι τοξικότητα, τι κακία, να απομονώνετε. Δεν συμπαθείτε τη γιαγιά. Θα κάνετε υπομονή, γιατί το παιδί έχει ανάγκη και τη γιαγιά και τον μπαμπά και τη θεία και το θείο και να νιώθει ένα πλαίσιο αγάπης. Δεν τη συμπαθείτε, πρόβλημά σας και ευθύνη σας. Δεν γίνεται συνέχεια να δηλητηριάζονται οι οικογενειακές σχέσεις. Το παιδί έχει ανάγκη τη γιαγιά. Το παιδί είναι μικρό και έχει ανάγκη να πιστέψει ότι ο κόσμος Ναταλή μου, δεν είναι επικίνδυνος, όποια και αν είναι η γιαγιά. Ναταλή μου, όσο ζούμε σε μια κοινωνία που ρωτάμε τις γυναίκες γιατί δεν έκανες παιδί και δεν έχουμε ρωτήσει ποτέ γιατί έκανες παιδί. Έλαντε. Δεν υπάρχει απάντηση, Πέτρο. Μου έρχονται γυναίκες που δυσκολεύονται και λέω γιατί θες να κάνεις παιδί και δεν έχουν απάντηση. Αλλά ερώτηση σε κάθε γυναίκα που δεν έχει παιδί. Για το ίγκο τους. Γιατί έχουν οι φίλες μου, γιατί έτσι, γιατί βαρέθηκα τον άντρα μου και τις διώχνω. Εγώ πιστεύω πολλά από αυτά τα παιδιά στο τέλος θα αποστασιοποιηθούν και από τις ίδιες τις μανάδες, θα είναι μοναχικοί άνθρωποι με ό,τι μπορεί να προκύψει εις βάρος στο μέλλον. Εγώ πιστεύω πάντως ότι θα κάποια στιγμή θα δυστυχώς, και αυτό δυστυχία. Αυτό είναι εγώ δυστυχία. Πιστεύω ότι θα φτάσουν σε σημείο να μην εμπιστεύονται κανέναν. Ακριβώς. Θα αποστασιοποιηθούν και από τις ίδιες. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος δεν είναι επικίνδυνος. Δεν μπορούμε δηλητήριο στο μυαλό να ξεκινήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουμε καλύτεροι ως κοινωνία, αν θέλουμε να πιστεύουμε, γιατί τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας. Και να ξέρετε κάτι, περαστική είμαστε όλη αυτή τη ζωή, ρε παιδιά. Θα γίνουμε καλύτεροι όμως ως κοινωνία. Όταν όλοι μαζί, και αυτή η εκπομπή είναι αρρωγό σε αυτή την προσπάθεια, γι' αυτό. Μπορέσουμε να επανασυνδέσουμε την κυρία Ανατολίτη με τον εγγονό της, τον οποίο έχετε να τον αγκαλιάσετε πόσα χρόνια, κυρία Ανατολίτη μου?
Δεν. Έχω χρονιά και από τον Νοέμβριο δεν τον έχω ξαναδεί. Ούτε γιατί η πρόεδρος που πήγαμε και κατηγορήθηκα ότι πήγα να κάνω αρπαγή. Ναι, είστε μου έκοψε όλα τα δικαιώματα. Όχι, ανακάλεσε την απόφαση και της αφαιρέθηκε το δικαίωμα της επικοινωνίας. Μα αρπαγή πώς να κάνετε. Πού να βάλετε το παιδί και να το πάρετε. Αυτός ο δικαστής που έβγαλε την απόφαση. Μια γυναίκα. Είπα στην πρόεδρο. Κύριε πρόεδρε, με έχετε κάνει. Α, γυναίκα ήταν η πρόεδρος. Να κάνω αρπαγή. Να το πάω πού το παιδί. Μέχρι πού θα προλάβαινε να πάω αυτό το παιδί. Πώς θα το πάρετε το παιδί δηλαδή. Και τι να το κάνω. Και τι να το κάνω το παιδί, 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 τι είναι. Το παιδί είχε μητέρα, μπορεί να μην έχει μπαμπά. Δεν σκέφτηκε κανένας ότι το παιδί του παιδιού μου είναι δύο φορές παιδί. Πώς να λέει ο απλός λαός και είναι έτσι. Εδώ τι φέουδο το είναι το παιδί. Δεν αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται. Ένα φέουδο. Έτσι το αντιλαμβάνεται το παιδί. Κάποια στιγμή όμως αυτό το παιδί θα σηκώσει τις πέτρες εναντίον της μαμάς. Εγώ το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν θα υπάρχει γιαγιά. Ακριβώς. Αυτό μια μεγάλη συγγνώμη από την κοινωνία. Αυτό το παιδί δεν θα είναι ψυχικά υγιές. Ισορροπημένο ποτέ. Ποτέ. Παιδιά, δεν θέλω να τα λέμε αυτά. Θα δουλέψει εγώ τον εαυτό του. Εγώ δεν δέχομαι στο ότι δεν μπορεί να δουλέψει μόνο του τον εαυτό του. Θα πάει σε ειδικό. Με τις γνωμοδοτήσεις της, ψευδής κατά την εισαγγελική διάταξη, πλέον μπορούμε να το πούμε αυτό, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη φερόμενες ως... Κατηγορείται. Όχι, ξεκάθαρα προκύπτει εκ της αθωωτικής απόφασης των όσων αδίκως κατηγόρησε η συγκεκριμένη ψυχολόγος της ελληνικής αστυνομίας, προκύπτει αβίαστα ότι οι γνωματεύσεις της δεν είναι βάσιμες. Το λέει ξεκάθαρα η εισαγγελική διάταξη. Έχω λοιπόν μία απορία. Πώς κατάφερε η συγκεκριμένη ψυχολόγος της ελληνικής αστυνομίας να παραπλανήσει την κρίση τόσων δικαστών και να έχουν υιοθετήσει τώρα θέλετε σε να... μία γιαγιά... Όχι, θα το πω, με συγχωρείτε, γιατί υπηρετώ τη νομική επιστήμη, αγαπώ τη δουλειά μου και την υπηρετώ με εντυμότητα. Το ξέρω. Να πω και πραγματικά εγώ. Θέλω να το πω. Εάν δεν το πω, δεν θα είμαι καλά με τον εαυτό μου. Περίμενε λίγο. Εάν δεν το πω, σημαίνει ότι εγώ δεν θα είμαι εντάξει με μένα. Ερωτώ λοιπόν, πώς αυτοί οι δικαστές πίστηκαν από γνωμοδοτήσεις στη συγκεκριμένη ψυχολόγου και βρήκανε το σθένος για την αιτιολογία από μία γιαγιά να ανακαλέσουν την απόφαση της επικοινωνίας. Θα πω μία κουβέντα. Ντροπή μας. Ντροπή μας. Δεν έχω άλλη λέξη. Διεκπαιρέωση και γραφειοκρατική αντίληψη αυτό. Από δημόσιους λειτουργούς αυτό. Που πρέπει να τα εξετάζουν όλα. Γιατί δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς μπορεί να αρπάξει ένα παιδί αυτή η γυναίκα και να φύγει. Εν της πράγμας δεν μπορεί να γίνει. Και μπορείς να κατηγορηθεί και να της ασκηθεί ποινική δίωξη, να πάει σε μια δικαστική αίθουσα. Αλλά πώς να γίνει αλλιώς όταν γνωρίζουν δικαστές και φαίνεται μέσω τρίτων συναδέλφων μας ότι αυτή η υπόθεση βρίσκεται στις δικαστικές αίθουσες και μάλιστα θα μάθουν και τις συνθέσεις, θα διευκολύνουν και το κλίμα. Δεν είσαι στο πλημελιωδικών, είσαι στο κακουργημάτων. Είναι δυνατόν να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Είναι η γυναίκα μου η οποία προήχθηκε, έχει φίλες. Και κάποια στιγμή, θα ήταν καλό Πέτρο. Για αυτούς τους διαλόγους δεν μας ήρανε, μας θέσει τα δικαστήρια. Να αρθεί και το τραπεζικό απόρριτο κάποια αυτό στιγμή. Αυτό επιβάλλεται να γίνει. Λοιπόν, εγώ ας το πω αυτό σαν γενική ιδέα. Ότι αναφέρει ο αξιότιμος κύριος Εισαγγελέας Εφετών προς τον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Εγώ είμαι βέβαιη ότι θα διαταχθεί η πρέπουσα έρευνα. Μόνο. Εγώ δεν θα. Πραγματικά. Εγώ επειδή το ξέρω το συγκεκριμένο εισαγγελικό λειτουργό και επειδή ξέρω και τιμώ και υπολείπτω με μισό λεπτό Θανάση. Και επειδή ξέρω και τον προϊστάμενο εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, τον εξαιρετικό κύριο Ελευθεριάνο, και ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διστάζει να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η έρευνα, η δικαστική, γιατί εμείς δεν κάνουμε δικαστική έρευνα και δεν εκδίδουμε δικαστικές αποφάσεις. Σωστά. Σεβόμαστε άπαντες και άπασες, ο οποίος προσκαλούμε και στην εκπομπή. Έτσι. Αλλά είμαι σίγουρος ότι η εισαγγελική έρευνα θα φτάσει στο τέλος και εκεί να δούμε το τι ενδεχομένως θα αποδειχθεί. Θέλω όμως να δώσω το λόγο στην Τζόρτζια και να μου πει η Τζόρτζια αν έχει ξαναζήσει παρόμοιο περιστατικό. Καλύπτει το δικαστικό ρεπορτάζ δεκάδες χρόνια. Έχεις ξανακούσει αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν? Όχι, είναι πρωτοφανή. Βεβαίως πάντα ξέρουμε ότι μέσα στη δικαιοσύνη και έχουν βγει και όλες, λειτουργούν κλίκες, φιλίες, κυκλώματα, έχουν δημοσιοποιηθεί.
Αλλά αυτό που διαπιστώνουμε τώρα, και δεν φαντάζομαι ότι θα σταματήσουν και ποτέ, είναι ότι υπάρχει μία πλήρη σιωπή από την πλευρά του δικαστικού σώματος και έχει μεγάλη ευθύνη γι' αυτό η υπηρεσία των δικαστηρίων που έχουν να κάνουν με την επιθεώρηση. Η επιθεώρηση είναι ένας τομέας ελέγχου της δικαιοσύνης η οποία τελευταία έχει δραστηριοποιείται στο να παραπέμπει στα πειθαρχικά συμβούλια τους δικαστές οι οποίοι καθυστερούν στην έκδοση των αποφάσεων. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις, Πέτρο, που ελέγχουν την ουσία της έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων ποιοτικά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο γι' αυτό υπάρχει και μία αμφισβήτηση για την απονομή της δικαιοσύνης, για την δίκαιη δίκη, ας πούμε. Και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω τους έγκριτους νομικούς ότι έχουμε δεδομένα για τις δικαστικές αποφάσεις που βασίστηκαν και εκδόθηκαν στις γνωμοδοτήσεις της κυρίας η οποία ελέγχεται και η οποία... Έχει καταστεί ήδη κατηγορούμενη για πλημελήματα. Πρέπει να πούμε ελέγχεται για κακουργήματα, έτσι, για να τα ξεκαθαρίζουμε. Και στα κακουργήματα. Να τα ξεκαθαρίζουμε. Σοβαρές κατηγορείται για πλημελήματα, για πλημέλημα, ελέγχεται, γίνεται προκατακτική για κακουργήματα και δει βαρύτατα κακουργήματα. Βεβαίως. Και δεν ελέγχεται μόνο εκείνη, ελέγχονται και όλοι όσοι συνομιλούσαν και μαζί της. Ξέρετε, μιλάμε για το τεκμήριο της αθωότητας. Αλλά όταν ασκηθεί μία ποινική δίωξη για τόσο σοβαρές υποθέσεις, αρχίζει να κλονίζεται κι αυτό. Δεν είναι θέσφατο ούτε απόλυτο. Ναι. Εάν θέλουμε, συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Ναι. Εάν θέλουμε να δεχόμαστε ότι και οι εισαγγελικές έρευνες γίνονται με τρόπο προσεκτικό, με στοιχεία, με ενδείξεις βέβαια, αλλά γίνονται πραγματικά και όχι για άλλους λόγους επιφανειακά να βγάλω τη δικογραφία από πάνω μου και ας το βρει το δικαστήριο, γιατί υπάρχει και αυτή η νοοτροπία. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, με δεδομένες αυτές τις αποκαλύψεις που υπάρχουν πλέον και τα στοιχεία και οι καταδικαστικές αποφάσεις και η απόφαση για την κυρία που της αφαίρεσε κάθε δικαίωμα, αυτή βγήκε βάσει μιας αποφάσεως δικαστικής. Κάποιος δικαστής, κάποια δικαστής, δέχτηκε, πώς το δέχτηκε, με τι σκεπτικό. Υπάρχει σήμερα δυνατότητα να ελεγχθούν αυτές οι υποθέσεις οι οποίες έχουν εκδοθεί, Georgia, με πρόχειρα στοιχεία. Να συσχετιστούν. Όταν κάνεις ρητορικά ερωτήματα, δεν θα λάβεις καμία απάντηση. Να συσχετιστούν. Όχι, αυτό είναι πρακτικό, ναι, Πέτρο πρακτικό. Μου. Δυστυχώς υπάρχει διαδικασία. Είναι αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων και δεν προβλέπεται κάποια διαδικασία ώστε οίκοθεν από τα δικαστήρια να επανεξεταστούν αυτές οι υποθέσεις. Θα πρέπει ήδη οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα αιτήματος μεταρρύθμισης της απόφασης, είτε είναι απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ή αιτήματος ανάκλησης, αν είναι απόφαση επιτακτικής αγωγής. Επαφείται όμως στην πρωτοβουλία του εκάστοτε διαδίκου να το ζητήσει αυτό. Το ερώτημά μου ήταν άλλο. Και πρέπει να δαπανίσουν και χρήματα. Και χρήματα, γιατί είναι αστυχία. Το ερώτημά μου είναι αν η ίδια η δικαιοσύνη, τα όργανα της δικαιοσύνης θα το ελέγξουν αυτό. Θα δούμε ποιος θα το ελέγξει. Πάντως, εγώ τα όργανα της δικαιοσύνης... Δεν υπάρχει μηχανισμός αυτού του ελέγχου που περιγράφει. Για να είμαστε σαφείς. Τι νοείται η επιθεώρηση, ελέγχει την ποιότητα των αποφάσεων. Την ελέγχει. Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε τη διαδικασία επιθεώρησης σε κάθε πρωτοδικείο. Ωραία, αυτή είναι άλλη κουβέντα όμως. Εγώ θέλω να σας πω όμως ότι σε ό,τι αφορά αυτήν την ιστορία υπήρξαν αντανακλαστικά.